Γεια σας GLRMY και σήμερα έχουμε ξανά... Έχουμε Q&A. Ναι, μετά από κάπως καιρό βέβαια. Μετά από πολύ καιρό, εντάξει, τότε ήταν η αρχή μόνο. Τώρα είμαστε αρκετά καλύτεροι. Σε όλα πιστεύω. Ναι. Είμαστε πολύ καλύτεροι από πριν. Πριν ήμασταν πολύ cringe η φάση. Όχι τώρα δεν είμαστε cringe. Ναι, είμαστε πολύ cringe, η αλήθεια είναι. Και μας αρέσει αυτό, αρέσει και σε εσάς. Αλλά είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι. Πιο pro. Oui, oui. Λοιπόν. Να ξεκινήσουμε τις ερωτήσεις. Yes, πάμε. Λοιπόν. Ερώτηση από τον Δημήτρη 301 YouTube. Από πού κατάγεστε, γιατί έχετε μια ιδιαίτερη προφορά? Νομίζω ότι η προφορά μας είναι κανονική, δεν είναι ιδιαίτερη. Νομίζω ότι όχι, είναι λίγο ιδιαίτερη. Απλά το έχει συνηθίσει πως μιλάω εγώ και εγώ έχω συνηθίσει εσένα. Αλλά είναι λίγο ιδιαίτερη πιστεύω. Δεν ξέρω. Βασικά μπορεί. Λοιπόν, κοιτάξτε, παιδιά. Ο πατέρας μας είναι από μισός Ρώσος, μισός Ουσμπέκος. Σωστά. Ουσμπέκος. Είναι Ουσμπέκος με λίγα λόγια, απλά λέμε Ρώσος επειδή δεν καταλάβετε τι εννοούμε. Λοιπόν, αρχίζω εγώ, εύκολα. Ναι, γρήγορα όμως γιατί θα βαρθεί. Κάποτε υπήρχε Ρωσία, μεγάλη Ρωσία, ωραία. Μετά η Ρωσία χωρίστηκε σε μερικά κομμάτια και ένα από αυτά τα κομμάτια είναι το Ουσμπεκιστάν. Δηλαδή το Ουσμπεκιστάν κάποτε ήταν Ρωσία. Είναι άλλοι άνθρωποι, λίγο διαφορετικοί, αλλά μπορούμε να του πει και Ρώσος, δεν έχει διαφορά. Αλλά είναι κανένα άλλο τέλο. Κακά είναι Ουσμπέκος, αλλά για να μην μπερδεύεστε, πείτε Ρώσος. Και η μαμά μας είναι μισή Ρωσίδα, κανονική Ρωσίδα όμως, και μισή Ελληνίδα. Αυτά. Ναι. Ερώτηση από την Artemis VL. Τι σας αρέσει περισσότερο, κουραμπιέδες ή μελομακάρονα? Κοαγόλα. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Νομίζω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αν έχουμε σπίτι και κουραμπιέδες και μελομακάρονα, θα φάω και αυτό και το άλλο. Δεν έχω και τα δύο. Δεν έχω πρόβλημα και δεν μ' αρέσουν. Όχι. Κοίτα, άμα μου δώσεις κάποιος τώρα κουραμπιέδες, θα με κεράσει. Από ευγένεια θα του πω ναι, κέρασε με. Ευχαριστώ πολύ και μ' αρέσουν και καλά. Αλλά. Με τα μελομακάρονα τρελαίνομαι, είναι top, ειδικά όταν έρχεται αυτό το σιροπάκι, το μελί. Μελί, ναι. Και τα δύο. Μελομακάρονα, εκτός από εδώ, full. Πώς πάει το κανάλι σας, θα πάτε πάλι στο βιδότοπο? Παιδιά, άμα το θέλετε, θα πάμε, ναι. Σας άρεσε το βίντεο, πιστεύω σας άρεσε. Ναι. Είχε πάρα πολλά views, αλήθεια, είναι πάρα πολλά. Και ίσως γίνει και part 2 κάποτε. Ναι, μπορεί, δεν παίξετε. Πάμε κάπου κρυφά, ξέρετε τώρα. Ναι. Γι' αυτό παιδιά, να κάνετε εγγραφή και καμπανάκι κουδουνάκι, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι θα ανεβάσουμε. Σωστά, like. Ναι. Πότε θα κάνετε meetup Θεσσαλονίκη και άμα μπορείτε τους Κιλκείς? Ντιμόν, σε λατρεύω, βάλε με. Βάλετε τις ερωτήσεις μου, please. Okay. Να, εδώ πέρα θα σε βάλαμε. Ναι. Λοιπόν, για meetup, το έχουμε σκεφτεί πολύ καλά αυτό και λέμε πως. Θα κάνουμε meetups γενικά. Ναι. Δεν ξέρω πώς θα το οργανώσουμε και πώς θα γίνει, αλλά δεν θα είναι απλό meetup. Και ούτε ξέρουμε πότε. Δεν ξέρουμε πότε, ναι. Αλλά δεν θα είναι τόσο απλό meetup και καλά, να χρειαζόμαστε φωτογραφίες και τέλος. Θα το διοργανώσουμε πιο ωραίο, δηλαδή να έχει μουσική, να έχει διαγωνισμούς. Παιχνίδια κάποιοι μάλλον. Challenge, ναι. Challenge, να βγείτε εκεί στο βίντεο μέσα, θα κάνουμε challenge για εσάς. Που θα είστε εσείς οι διαγωνιζόμενοι, πώς λέτε. Ναι. Οπότε το σκεφτόμαστε ακόμα. Αλλά άμα θέλετε να κάνουμε meetup, γράψτε κάτω στα σχόλια. Θέλετε ναι ή όχι. Οκ. Okay. Ναι. Πάμε την ερώτηση. Θα κάνετε και άλλες φάρσες ο ένας τον άλλον? Βεβαίως. Εννοείται. Το κακό και σπίτι με παιδιά, το κακό. Ότι κάνουμε τόσο συχνά φάρσες ο ένας τον άλλον. Που δεν ξέρω αν είναι βίντεο, βγάζει βίντεο, δεν βγάζει, ρε φίλε. Κάθε μέρα μου κάνει φάρσες, κάθε μέρα. Και λέω τώρα τι φάση, βγάζει βίντεο, κοιτάω κάμερες και πέρα, δεν βλέπω. Λέω τι κάνεις εδώ. Και εσύ κάθε μέρα μου κάνεις φάρσες. Εγώ πάω από τις καλέντες, εγώ πάω στο ματιό μου και με τρομάζει μετά από τις σκάλες. Γι' αυτό παιδιά, μην νομίζετε ότι φάρσες είναι στημένες. Κάνουμε συνέχεια φάρσες. Απλά δεν ξέρω πότε βγάζει, πότε δεν βγάζει. Και πολλές φορές, τόσες φορές φάρσες που το έχουν κάνει, που έχουν πάει fail, που τις οποίες δεν τις ανεβάζουμε. Γιατί καταλαβαίνει, κάμερα εκεί τι με βγάζεις, μου λέει. Ναι. Και οπότε fail το prank, fail το βίντεο. Γενικά έχουμε κάνει πολλές φάρσες και τις έχουμε βγάλει βίντεο, αλλά πήγαμε fail, είτε κατάλαβε την κάμερα, είτε δεν ήταν ωραίο, ήταν δεν τρόμαξε κάτι τέτοιο, τέτοιο, αυτό δεν τα έχουμε βάλει καν. Μόνο επιτυχημένες φάρσες μπαίνουν στο κανάλι μας. Από τον Λεωνίδα Ράιος. Τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας? Πες εσύ πρώτα, εγώ. Εγώ από εντάξει. Πάω γυμναστήριο, γυμνάζουμε. Βγαίνουμε τους φίλους μου, αράζουμε. Παίζουμε play, παίζουμε μπάλα, αναλόγως ότι μας κάτσει, που λέει ο λόγος. Αράζουμε τον τιμόν που και που, το πειράζω, το κάνω pranks. Okay. Ναι. Κοιτάω βιντεάκια στο YouTube, κλασικό. Ναι. Κοιτάω GLRMY, GL Show. Τα σχόλια σας κοιτάω πάντα, στο ελεύθερο μου χρόνο. Πατάω καρδούλες, πάντα. Ναι. Αυτά δεν ξέρω, εσύ. Εγώ, όταν λες, λέτε ελεύθερο χρόνο, μάλλον είτε όχι σχολείο, ούτε τα βιντεάκια αυτά, γιατί και αυτά παίρνουν κάποιο χρόνο.
Πολύ χρόνο. Ναι, πολύ χρόνο. Πάω και εγώ για τρίπου και που όταν προλαβαίνω, γιατί μερικέ φορέ. Τώρα τελευταίο καιρό παίζω πολύ Fortnite, προσπαθώ να το πάω λίγο σε ένα άλλο επίπεδο, να είναι λίγο καλύτερο. Να μπω σε κανένα cash cup, να κάνω βίντεο για εσά στο gaming κανάλι μου γι' αυτό. Και παίζω όσο πολύ μπορώ να είμαι καλύτερο. Επίση βγαίνω βόλτα με φίλου, λογικό. Και αυτά νομίζω, ναι, εγώ αυτά. Από πού είστε, λοιπόν, άμα εννοείται πού γεννηθήκαμε, εγώ γεννήθηκα Ουσμπεκιστάν, Τασκένδη. Ο Ντιμό γεννήθηκε εδώ πέρα, Αθήνα. Άμα εννοείς αυτό. Άμα εννοείς το αίμα μας και καλά από πού είναι, είναι μισό Ουσμπέκικο και μισό ελληνικό. Ο Στάς παίζει Fortnite. Απαντήστε μου, please. Δεν παίζω. Το Fortnite είναι πολύ easy για μένα, γι' αυτό δεν παίζω. Είναι πάρα πολύ easy, δεν θέλω να παίζω. Αλλά άμα θέλω να δοκιμάσω έστω μια φορά, θα παίξω μια φορά στο κανάλι του Ντιμών, ένα ματς, έστω ένα ματς. Και άμα σας αρέσει, ίσως παίξω στο κανάλι μου. Πολύ. Στο δικό μου κανάλι, στο SGL. Στο οποίο μέχρι τώρα που θα βγει το βίντεο, το Q&A, θα έχω βάλει ήδη ένα βίντεο λογικά. Δείτε το κανάλι, κάτω στην περιγραφή. Πολύ ζυστή. Γενικά παιδιά, ο Στάσος στο Fortnite είναι πάρα πολύ καλό. Παίζει Fortnite, πέφτει, βρίσκει τα καλύτερα όπλα, τα καλύτερα και χάνει αμέσως. Και εγώ όταν πέφτω, έχω ένα φαμάς στο Burst που είναι το πιο αξιόπλο στο παιχνίδι. Και κερδίζω μετά. Θα βγάλετε κι άλλο βίντεο με εντάκου σε λήψη και τίποτα. Αν θέλετε εσείς, θα βγάλουμε βεβαίως. Ναι, μάλλον. Ναι, θα έχει πάρει δύο παιδιά οπωσδήποτε. Ναι. Αργά ή γρήγορα, δεν ξέρω πότε. Αλλά έχουμε κι άλλα πολλά πολλά. Πολύ καλά challenge. Πήγα να πω μια κακή λέξη. Yeah. Δεν κακή λέξη όμως. Πάρα πολλά ωραία challenge καινούρια, πολύ extreme. Δηλαδή, να μην πούμε τις ιδέες, τώρα θα τις βουτήξουν άλλοι YouTubers. Yeah. Δεν τις λέμε, αλλά θα τις δείτε πολύ σύντομα, παιδιά. Εντάξει. Like και εγγραφή. Ναι. Yeah. Τι δουλειά κάνει ο Ραφάριο? Λοιπόν, ο Ραφάριο γενικά εμείς έχουμε ένα μαγαζί το οποίο βγάζουμε γάμους, βαφτίσια. Οπότε, άμα θέλετε να σας βγάλουμε τη βάτιση, το γάμο. Και να έχουμε εγώ και Ντιμών εκεί πέρα να το βγάλουμε εμείς. Μπείτε στο site μας, rafaelstudio.gr λογικά. Θα το γράψω κάτω κάπου εδώ πέρα, στο βίντεο. Δείτε τη δουλειά μας και κλείστε μας να έρθουμε στη βάτησή σας, στο γάμο σας. Ναι. Να βγάλουμε βίντεο και φώτο. Εμείς οι ίδιοι. Αυτή είναι η δουλειά του πατέρα μας. Ναι. Σας αρέσει το ποδόσφαιρο? Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Παίζω και μια φορά την εβδομάδα στον Ερμή, σαν Ολιώσια. Ξέρω δεν σας νοιάζει, αλλά ναι, παίζω που και που. Παίζω, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν παρακολουθώ μπάλα. Πολύ σπάνια. Δηλαδή, μόνο κάνω τελικό να δω με την παρέα μου. Αλλιώς έτσι δεν παρακολουθώ. Αλλά μου αρέσει η μπάλα. Και παίζω πολύ καλό FIFA. Πάρα πολύ καλό FIFA. Σκίζω όλους και τον Τιμόν. Καλό Τιμόνα. Κάπα. Εγώ το αντίθετο. Εγώ πιο πολύ κοιτάω μπάλα. Βασικά δεν ξέρω ακριβώς τους αγώνες. Παραδείγμα, μόλις τελειώσουν οι αγώνες, μπορώ να δω στιγμιότυπα, να δω σκορ, να δω βαθμολογίες, αλλά γενικά δεν κοιτάω πώς παίζουν οι αγώνες. Γιατί είναι 90 λεπτά και εγώ είχα μείνει σε πατρίζω 90 λεπτά τη ζωή μου να δω πώς μια μπάλα πάει στο γήπεδο. Δεν παίζω ποδόσφαιρο εγώ μόνος μου επειδή δεν είμαι καλός. Γενικά έχω. Ναι. Δεν πειράζει. Είναι ντουμπάς. Ντουμπάς. Ντουμπάς, είμαι καλός κάτι άλλο. Στο Fortnite. Oh. Oh. Τι είδους βίντεο θα κάνει ο Στάς? Εννοεί στο κανάλι μου, στο SGL. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα δεν ξέρω πολύ καλά. Αλλά πιστεύω θα είναι πολύ experiments, δηλαδή πειράματα, life hacks. Αλλά θα δοκιμάσω και από vlog λίγο, θα δω πώς πάει, άμα σας αρέσει. Gaming, ναι. Αυτό πάλι θα το δοκιμάσω, δεν είμαι σίγουρος. Και αυτά πιστεύω, λίγο από όλα και pranks, κλασικά. Θα δούμε πώς θα πάει το κανάλι, παιδιά. Κάντε όλη εγγραφή στο κανάλι μου, οπωσδήποτε. Και θα δούμε τι θα γίνει. Yep. Ό,τι σας αρέσει εσάς, θα κάνω αυτό. Ό,τι σας αρέσει. Προετοιμάτε πιτόγυρο. Πίτσα ή μπέργκερ? Πιτόγυρο εννοείται, στάνταρ για μένα. Πιτόγυρο και πίτσα καλή, ναι. Το μπέργκερ είναι χάλια όμως. Το μπέργκερ όχι είναι καλό, καλά, αλλά ναι. Προτιμώ πιτόγυρο. Καλό είναι το μπέργκερ, αλλά σουλάκι. Και άλλη μια ερωτησή. Πώς θα θέλετε να σας λένε άμα δεν σας λέγανε Δημήτρη και Αναστάσιο? Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να με λένε Αλέξανδρο, αν δεν με λέγανε Αναστάσιο. Μ' αρέσει πολύ αυτό το όνομα, Αλέξανδρος. Εγώ θα ήθελα να με λένε με ένα ουσμπέκικο όνομα Τιμούρ. Είναι από τα πιο γνωστά ονόματα στο Ουσμπεκιστάν, παιδιά. Το Τιμούρ. Έχετε κοπέλα? Όχι. Δεν έχουμε κοπέλα, παιδιά. Αλλά έχουμε Instagram για όσοι κοπέλες ψάχνουν. Έλα, ρε, cringe να φωτορτή λες, ρε Τιμούρ. Δεν με νοιάζει, εδώ πέρα το Instagram είναι το σας. Το OVG cringe, πολύ cringe. Θα το κόψω, θα το κόψω που είπες. Θα το πεις, όχι. Όχι, θα το κόψω αυτό που είπες. Είναι πολύ cringe. OVG, τι λέει, ρε, παιδιά. Instagram, Δημήτρης κάτω πάνω Γκουλμέτοφ και Αναστάσης κάτω πάνω Γκουλμέτοφ. Ποια εποχή σας αρέσει πιο πολύ? Καλοκαίρι, μόνο καλοκαίρι, τίποτα άλλο. Δεν θέλω να βγαίνει έξω και να κρυώνω. Δεν θέλω να κάνει κρύο, θέλω να ζεσταίνω μέχρι, να ζεσταίνω, μ' αρέσει. Προτιμώ να κάνει ζέστη και να είμαι κοντομάνι κάποια σοτσάκια.
Παρά να είμαι έξω με μπουφά, να βρέχει, να χιονίζει, να φυσάει και να κάνει κρύο. Τι είναι ο μόνος. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Μόνο ζέστη, μόνο ζέστη. Μόνο ζέστη. Ούτε ζέστη, ούτε κρύο. Μόνο φθινόπωρος, τέλος. Τι σας πάει τα νεύρα. Τι σου πάει τα νεύρα, σένα. Πες εσύ πρώτα και έχω σκεφτεί. Γενικά λέτε παιδιά. Γενικά μου τους πάει όταν είσαι ένα τραπέζι. Με φίλους ή με οτιδήποτε είσαι, είτε είσαι έξω. Και κάποιος πίνει το τσάι του ή δεν ξέρω τι. Εντάξει, και κάποιο φυσιολογικό. Μπορεί να είναι φυσιολογικό, αλλά για μένα μου τσπάει τα νεύρα, δηλαδή. Δεν έχω και πολύ κοκόλα, φίλε. Κοίτα. Το χειρικό αφού μου τσπάει. Ελπίζω να ακούγεται στο μικρόφωνο. Αυτό το χειρικό αφέ μου τσπάει πάρα πολύ. Δεν τελείωνε, μου σπά τα νεύρα. Βλέπετε, παιδιά, δεν βρειάζει. Τι το κάνει. Μου τη δίνει πάρα πολύ αυτό όταν πίνει κάποιο έτσι ή σούπα. Ρε φίλε, μπορεί να το πει και χωρί το χειρικό αφέ. Για ποιο λόγο να σε ακούω μέχρι τη Λάρισα, ρε φίλε. Μου σπάει όταν παίζω Fortnite. Και εδώ πέρα ο Sherlock Holmes τις 1 το βράδυ λέει ας κάνω upload ένα βιντεάκι τώρα αφού παίζει ο Demon Fortnite και προτιμάται για το κάσκα και τέτοια και μπουμ κολλάει το internet, μπουμ πεθαίνω, μπουμ χτυπάω το φρανίο μου και μπουμ μετά κάτι σπάει εκεί πέρα. Αυτό μου φαίνεται πολύ. Άρα Demon, δεν φταίω εγώ ρε φίλε. Θα κάνετε μυστικό κουτί part 3. Βεβαίως και θα κάνουμε. Απλά σκεφτόμαστε. Σκέφτομαι εγώ, με συγχαρητήσω να σκεφτώ τι πράγματα θα του πάρω, κρυφά κρυφά. Τα βάλω σε κουτιά, αυτά και τα δικά μου πράγματα μάλλον. Αλλά τα έχω εξασφαλίσει νομίζω καλά. Ελπίζω βασικά, δεν ξέρω. Θα δούμε. Θα κάνουμε, θα είναι πιο extreme, θα είναι πιο ψηλά πιστεύω. Και παιδιά, σας το υπόσχομαι ότι θα σας αρέσει. Αυτό πρέπει να κάνετε εγγραφή και καμπάνε κουδουνάκι. Γιατί όταν το ανεβάζουμε, πρέπει να είστε οι πρώτοι που θα το δείτε. Σωστά, συμφωνώ πάρα πολύ. Και νομίζω αυτό ήταν το κοινό για σήμερα. Ναι. Αν σας άρεσε, βάλτε like. Κάντε εγγραφή πάλι. Ναι. Πάτε στο καμπανάκι ή το κουδουνάκι για να μην χάσετε ούτε ένα τρελό βιντεάκι. Και τα λέμε άλλη φορά. Γεια σας, Army. Cringe. Bye. Bye, guys.